όντως, όπως μας είχε υποσχεθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, στήρισε την υπόσχεσή του και μετά τη χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αποφασίστηκε με δική της ουσιαστικά πρωτοβουλία η Ένωση να πραγματοποιήσει κάποια κοινή σύσκεψη με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, μια που είναι θέματα που αφορούν και τα τρία Υπουργεία, όπως επίσης και το εσωτερικό. Με αντικείμενο όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των διευθύνσεων μεταφορών στην εκάστοτε περιφέρεια. Μισό λεπτό, κύριε Μαράκη. Κοινή συνάντηση τεσσάρων υπουργείων. Το δρομολογεί αυτό η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Και είπατε, είναι το οικονομικό, είναι οικονομικό, το εσωτερικό, είναι και το μεταφορών. Το μεταφορών. Ναι. Αυτά τα τρία υπουργεία, διότι το οικονομικό έχει να κάνει με το πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Το υποδομών είναι το δικό μας Υπουργείο, το οποίο οφείλει να δώσει λύση από τη μεριά του. Και είναι και το εσωτερικό, όσον αφορά την νομοθεσία για τα θέματα τα εσωτερικά, τα δικά εντός των υπηρεσιών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά όλα τώρα πιστεύω να λάβουν τις επόμενες μέρες, να πιέσουν και αυτοί από τη μεριά τους, μήπως και δοθεί λύση, διότι αυτό που κάνει. Τον έχει μπλοκάρει όλη την Ελλάδα χωρίς εξετάσεις, δεν συνδράμει καθόλου στην οδική ασφάλεια. Είναι δεδομένο. Κάτι άλλο που ήθελα να συμπληρώσω, έχουμε και εμείς ως εκπαιδευτές και ως Ομοσπονδία μια πολύ δυναμική κινητοποίηση μας τη Δευτέρα το πρωί στο Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να δοθεί άμεση λύση και να ξεκινήσουν εξετάσεις, και ταυτόχρονα τους προτείνουμε να δοθεί λοιπόν μια μεγάλη παράταση, ώστε να κάτσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο τραπέζι και να συζητήσουμε πραγματικά για οδική ασφάλεια. Πράγματα που θα βοηθήσουν και να φύγουμε από τις πρώτες θέσεις που κυριαρχούμε τώρα εδώ και αρκετά χρόνια στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Φαντάζομαι ότι είσαστε σε εκείνη την περίπτωση που λέει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, γιατί μέχρι στιγμής όσες φορές και αν έχετε χτυπήσει εκείνη την πόρτα του Υπουργείου που μιλάει για διάλογο, ουσιαστικά έξω σας αφήνουν να περιμένετε, γιατί θέλουν να λύσουν προβλήματα που έχουν μαζί σας και να σταματήσουν λιγάκι όλα αυτά τα πολύ περίεργα εντός εισαγωγικών που κάνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά όταν δίνετε διπλώματα. Ακριβώς, κυρία Βουλγεράκη, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά πραγματικά είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Δεν θέλουν καν να ακούσουν. Έχουν σκεφτεί κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι έτσι, άσχετα ότι αυτό το κάτι λοιπόν δεν μπορεί να βγει για να περπατήσει. Γιατί ζητάτε λοιπόν διάλογο. Ναι, δεν μπορούμε όμως και να μην ζητήσουμε, γιατί το κακό είναι ότι από αυτούς εξαρτάται αυτό το κάτι που θα βγει. Και εμείς οφείλουμε, έχουμε χρέος και προς την κοινωνία και ως εκπαιδευτές, να στηρίξουμε τη γνώμη και να τους πούμε ότι κοιτάξτε, εμείς πρώτοι ζητήσαμε την αλλαγή. Ούτως ή άλλως ένα Υπουργείο, κακά τα ψέματα ό,τι και να λέμε, διότι πρέπει κάποια στιγμή τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Ένα Υπουργείο και μια ηγεσία Υπουργείου που θέλετε να σέβεται τον εαυτό της, όταν δίνει υποσχέσεις που κρατάνε και δεσμεύσεις ή παίρνει δεσμεύσεις ή μιλάει για σχέδια νόμου που φέρνει τα πάνω κάτω σε όλη την Ελλάδα και καλά κάνει και το κάνει και καλά κάνει και σας βάζει τα πόδια σε ένα παπούτσι και καλά κάνει και σας περιορίζει, αλλά από τη στιγμή που το φτιάχνεις, μιλάς για ένα σχέδιο νόμου που ακόμα στις προπαρασκευαστικές επιτροπές της Βουλής είναι εδώ κοντά ένα χρόνο, νομίζω κάπου κολλάει το πράγμα και θα έπρεπε να έχουν βγει ήδη και να σας έχουν πει ή να έχουν πει στους εξεταστές που τους χρωστάνε τόσα λεφτά ότι να σας πω, καμάρια μου, όπως θέλετε να τους πει, κύριοι αξιότιμοι, εξαίρετοι ή όποια άλλη προσφώνηση, ότι εδώ κολλήσαμε και εδώ θα το πάμε έτσι μέχρι να δούμε πώς θα το κάνουμε, γιατί δεν μας βγαίνουν τα κουκιά. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αν ήθελε να σέβεται τον εαυτό του. Ακριβώς. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, μην μπλοκάροντας όμως τις εξετάσεις, γιατί με αυτό που έχει κάνει δεν έχει καταφέρει τίποτα. Έχει σωρευτεί ένας όλος κόσμος τώρα ο οποίος ταλαιπωρείται και έχει δίκιο ο κόσμος αυτός, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και έχουμε και εμάς αποτέλεσμα για τους εκπαιδευτές που κυριολεκτικά έχουν κλείσει τα γραφεία μας. Ωραία. Σκεφτείτε το αυτό. Τι είναι να γίνει διαχρονικό αυτό το πρόβλημα. Κάθε λίγο και λιγάκι. 2 μήνες εξετάσεις, 3 μήνες από εκεί. Από πέρυσι. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Με την απαιτούμενη όμως σοβαρότητα, κυρία Βουλγεράκη. Δεν μπορεί να βγαίνουμε και να λέμε και να δηλώνουμε κάμερες, να λέμε. Είπαμε ένα σωρό πράγματα. Ωραία. Αυτά γίνεται να γίνουν. Θέλουν να βγάλουν τον εκπαιδευτή από το αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν να φύγει ο άνθρωπος αυτός που έχει όλη την ευθύνη και την ευθύνη αυτή δεν την πάρει. Και όλοι ξέρετε ότι την ώρα της εξέτασης, και εσείς έχετε περάσει από αυτή τη διαδικασία, όπως και όλοι ενδεχομένως που οδηγούν το ξέρουν, εκείνη τη στιγμή που εξετάζεσαι, είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Νιώθεις αυτή την πίεση και το άγχος και το στρες που πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις κάποιο λάθος. Και δεν θέλω να πω σε ένα λάθος το οποίο μπορεί να στοιχήσει και ανθρώπινη ζωή. Ας βρεθούν πρώτα εκείνες οι ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να ασφαλίσουν για την εξέταση ένα οδηγό ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμα το δίπλωμά του. Όπως παίρνουν το δίπλωμα, που είναι επαρχιωμένο το σύστημα, γιατί μόνο μία ορθή γωνία, ένα παρκάρισμα δεν σε μαθαίνει να οδηγείς και ακριβώς. Δεν σε βάζει μέσα στο πλαίσιο του να κυκλοφορείς στον δρόμο. Κακά τα ψέματα, και μετά μπορούμε να πούμε
δούμε και τα υπόλοιπα. Κρατώ. Τη Δευτέρα εσείς οι εκπαιδευτές πανελλαδικά συγκεντρώνεστε στο Υπουργείο Υποδομών ζητώντας να βρεθεί η λύση, να δοθεί παράταση, να ξεκινήσουν οι εξετάσεις. Να μπορέσετε κι εσείς να προχωρήσετε μέχρι να δείτε τι στην ευχή θα κάνετε, να προχωρήσουν οι διαδικασίες έτσι ώστε να κατατεθεί το σχέδιο νόμου προκειμένου τα πράγματα να πάρουν την φορά που πρέπει να πάρουν. Και λέτε επίσης ότι άμεσα αναμένεται, αλλά δεν ξέρετε το πότε, αν κατάλαβα σωστά, ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση της Ένωσης Περιφερειαρχών με τα τρία Υπουργεία, ναι. Ακριβώς, ακριβώς κύριε Δουγεράκη. Για να τονίσω άλλη μια φορά, εμείς είμαστε οι πρώτοι που είπαμε να αλλάξει το σύστημα και θα θέλαμε από το Υπουργείο να μας καλέσει και να πει ναι, εγώ θα το αλλάξω. Όχι να μας ρωτήσει αν θέλετε ή δεν θέλετε, το θέλουμε. Είπαμε ναι, αλλά να δούμε το πώς θα γίνει αυτό. Και να γίνει πραγματικά με γνώμονα την οδική ασφάλεια. Και όχι έτσι που γίνεται. Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Έτσι όπως γίνεται. 3.000 οι νέοι άνθρωποι που περιμένουν σε επίπεδο Κρήτης, 120 καθημερινά που προστίθενται στη λίστα, ως λέγατε εσείς, μόνο από το Ηράκλειο. Οπότε φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα θα μιλάμε για άλλα νούμερα, τα οποία δεν ξέρω πώς στην ευχή θα καλυφθούν και πώς στη συνέχεια τα πράγματα αυτά θα αποκλιμακωθούν. Ευχαριστώ κύριε Μημαράκη. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.